Η ικανοποίηση και η χαρά των πρώτων ημερών μετά την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Σεπτεμβρίου για την άμεση ανταπόκριση της κυβέρνησης στην παροχή βοήθειας για την αποκατάσταση των ζημιών στη Θάσο έδωσε όπως φαίνεται τη θέση της στην απογοήτευση, την αγωνία και τις ευχές για να μην βρέξει και πλημμυρίσει το νησί. Αυτό ήταν το κλίμα που επικράτησε στη διάρκεια της σύσκεψης φορέων που έγινε στο λιμένα Θάσου. Μία σύσκεψη, όπως αναφέρει και το kavalaportal.gr, στη διάρκεια της οποίας κυριάρχησαν τα μηνύματα από πλευράς της Δασικής Υπηρεσίας Θάσου για την μη καταβολή των προβλεπόμενων κονδυλίων, για την εκτέλεση των μελετών που εκπώνησε το Δασαρχείο Καβάλας και ενέκρινε η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης στα μέσα Οκτωβρίου περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και η ανάγκη για άσκηση περαιτέρω πιέσεων προς την πλευρά της κυβέρνησης, ώστε να βρεθούν άμεσα τα κονδύλια, κάτι βέβαια που κρίνεται μάλλον απίθανο την παρούσα στιγμή, διότι όπως αναφέρθηκε και από το Δήμαρχο Θάσου Κώστα Χατζημανουήλ, με 14 λεπτά βροχής κατέβηκαν χώματα από την πλευρά του Καζαβιτίου. Με λίγη βροχή αντιμετωπίσαμε προβλήματα στην περιοχή του Αρχάγγελου. Ο χειμώνας μπαίνει για τα καλά και πρέπει να ετοιμαστούμε άμεσα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ενώ ακόμη έκυγε η φωτιά, καταφέραμε να καθαρίσουμε τα ρέματα, να απομακρύνουμε τα φερτά. Το Δασαρχείο σε χρόνο ρεκόρ πράγματι έκανε τις μελέτες των αντιδιαβρωτικών έργων, κλαδοπλέγματα, κορμοπλέγματα και ό,τι άλλο προβλέπεται. Και τα αντιπλημμυρικά έργα με τα μικρά φράγματα. Αυτό όμως το πλεονέκτημα, το οποίο πραγματικά προχωρήσαμε εκμεταλλευόμενοι και την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κινδυνεύει να ακυρωθεί από τις καθυστερήσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες. Θα έπρεπε λοιπόν μέσα σε αυτές τις διαδικασίες, τις σύντομες, στο πλαίσιο της εκτάκτου ανάγκης που βρίσκεται το νησί μέχρι τον Μάρτιο του 2017, να εκτελεστεί και το έργο. Κάτι που βλέπω ότι δεν προχωράει και με ανησυχεί. Οι μελέτες έχουν εγκριθεί. Έχουν εγκριθεί το ύψος των οποίων είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια. Μιλάμε για τις μελέτες του Δασαρχείου που έχει εκπονήσει το Δασαρχείο τάχιστα. Το ζήτημα είναι η χρηματοδότησή τους, το ύψος της χρηματοδότησης. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή ακούσαμε και πιστεύω είναι αρνητικό είναι ότι ενώ υπήρξε η συμφωνημένη άποψη και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον προηγούμενο Υπουργό, τον κύριο Τσιρόνι, ότι θα πάμε σε διαδικασίες τάχιστες και γρήγορες λόγω της έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει με αναθέσεις απευθείας λόγω ακριβώς του γεγονότος της επικινδυνότητας λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Το τελευταίο έγγραφο το οποίο έχει σταλεί από το Πράσινο Ταμείο αφορά χρηματοδότηση 1.200.000 σε βάθος διετίας, που σημαίνει πάμε με διαδικασίες διαγωνισμού, που σημαίνει ότι πάμε πάρα πολύ αργά.